επίπεδο μα φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Ο δρόμος κατά πάσα πιθανότητα, ένα 99% είναι δημοτικός ο δρόμος. Ναι. Ο περιφερειακός δρόμος, ο επαρχιακός είναι ο Χίου Βολισσού, αυτός που είναι από τον Ευκάλυπτο, αυτός ο οποίος είναι τώρα και κάθοδος. Ναι. Χρόνια δηλαδή ήταν όταν μπήκε το στόπ, όταν φτιάξαν αυτόν τον παρακαμπτήριο, ο οποίος δεν χαρακτηρίστηκε ποτέ επαρχιακός. Αυτός είναι δημοτικός δρόμος. Πάντως, άρα σημαίνει ότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου να ανασκουμποθεί, να κάνει μια μελέτη, γιατί προφανώς θέλει δουλειά. Φαντάζομαι ότι ο καιρός ανοίγει, ναι. Δεν ξέρω τι άλλο θα συμβεί. Αυτή τη στιγμή πρέπει να φτιαχτεί ο δρόμος για να δούμε και τις δικές μας τις ζημιές, να αρχίσουμε σιγά σιγά να τις επουλώνουμε. Οι ζημιές αυτές ποιες είναι? Οι ζημιές αυτές αφορούν, ας πούμε, εξοπλισμό. Έχει πέσει όλη η πέτρα πάνω στον τοίχο. Έχει κάτσει πάνω στον τοίχο, ας πούμε, σε ύψος 3 μέτρα όσο είναι ο τοίχος. Ναι. Έχουν εισέλθει νερά από τα ρίδρα, από τα τουβάρια, από τις πέτρες. Φαντάζομαι ότι στατικά πρέπει να μας το πει ένας μηχανικός. Στατικά νομίζω ότι εύχομαι στατικά να μην έχουμε πρόβλημα τέτοιο. Αλλά προφανώς έχουμε ζημίες σε επίπλα τα οποία ήταν σε επαφή με το νερό 3-4 ώρες. Και όχι μόνο, δηλαδή όλο το κομμάτι αυτό βγάζει υγρασία από κάτω, δεν είναι. Ναι. Όλο το χώμα που έχει στραγγίξει, τα νερά μπαίνουν με κάποιο τρόπο μέσα στα υπόγεια, μέσα στις έδρες. Έχει γίνει αποτίμηση των ζημιών του ΦΟΒ? Αποτίμηση ουσιαστική ένα προς ένα δεν έχουμε κάνει, διότι στην παρούσα φάση θέμε να τουλάχιστον το κτίριο να ξαναγίνει λειτουργικό. Έχουμε γενική συνέλευση την Κυριακή. Φιλοδοξούμε να βγει και ένα ψήφισμα μέσα από τη γενική συνέλευση. Πολύ δωρεάν, είχατε επισημάνει παλιά ότι ο δρόμος είναι επικίνδυνος? Έχουμε επιστολές, τις οποίες μπορεί να είναι σε διάθεση κάθε ενδιαφερόμενο, ναι. προς την πολεοδομία, προς τις δημοτικές και νομαρχιακές αρχές από τότε. Όταν είχε πέσει ο δρόμος είχε στείλει μηνύματα. Είχε πέσει το τυχείο το πέτρινο. Είχαν αποκολληθεί πέτρες πριν από 6-7 χρόνια, οι οποίες επισκευάστηκαν απλώς. Μάλιστα. Δηλαδή τοποθετήθηκαν πάλι μία πάνω στην άλλη, χωρίς βέβαια να γίνει κάτι για το κάτω από τις πέτρες. Το οποίο κάτω από τις πέτρες ήταν κομμάτι από χώμα. Πληροφορίες λένε ότι ο δρόμος πάνω είχε και κάποιες ρογμές. Μάλιστα. Δηλαδή είχε σκίσει το άσφαλτο. Άρα προειδοποιούσε. Προειδοποιούσε πιθανά ότι τα νερά τα οποία μπαίνανε μέσα, τα οποία σκάβανε σιγά σιγά το κομμάτι αυτού του δρόμου. Το θέμα είναι ότι να σκουμποθούμε και εμείς αλλά και η Δημοτική Αρχή, να γίνει μελέτη, να εγκατασταθεί ένα συνεργείο, ένα εργολάβος, ο οποίος προφανώς πρέπει να κάνει μια δουλειά η οποία πιθανά να θέλει και ένα γεωλόγο. Να μας πει ακριβώς αν υπάρχουν, ας πούμε, πίσω νερά τα οποία είναι υπόγεια ή κάτι άλλο, να ληφθούν και αυτά υπόψη. Τώρα πια δηλαδή δεν μπορεί να γίνει κάτι πρόχειρο, πρέπει να γίνει μόνιμο για τους επόμενους αιώνες, δεν ξέρω, όσα χρόνια ζούμε. Εμείς τις δραστηριότητες μας δεν τις αναστέλουμε, έχουμε, είπαμε, τη Γενική Συνέλευση την Κυριακή, το θέατρο το ετοιμάζουμε, θα σας καλέσουμε όλους πάλι. Και το σημαντικό είναι αυτό, να μπει μπροστά μια διαδικασία αποκατάστασης. Έτσι το παρακαλούμε και τη Δημοτική Αρχή να βάλει τα δυνατά της ώστε αυτό το θέμα να κλείσει.